Σας νέο επεισόδιο. Δεν θα έχουμε πλέον φασαρία, δεν θα έχουμε ροκές της φασαρίας, αλλά θα έχουμε έναν άνθρωπο, έναν bluesman, τον μεγαλύτερο bluesman της Ελλάδας, γιατί το blues ούτως ή άλλως γέννησε το rock που αγαπάμε, το rock and roll. Και έχω κοντά μου τον Αντρέα Γκομόζια. Αντρέα μου, γεια σου. Γεια σου, φιλία μου. Δεν είμαι μεγάλος bluesman και μουσικός είμαι. Ένας μουσικός παίζει κιθάρα και τραγουδάει. Ωραία, εντάξει. τα κομμάτια που το αρέσουν. Είσαι σεμνός. Ωραία. Δεν μπορώ όμως να... Πώς αλλιώς να σε χαρακτηρίσω. Είσαι ο bluesman. Δεν είσαστε και πάρα πολύ στην Ελλάδα. Και εσύ τουλάχιστον έτσι σε ξέρει ο κόσμος ως τον... Ας το πούμε στους κορυφαίους Έλληνες μπλουζίστες. Εδώ σε κατατάσσουν. Σου λέει εσύ είσαι εκεί, ο άλλος είναι αλλού. Σου βάζουν τα μπέλε, σε κατατάσσουν. Το έχει αυτό ο κόσμος, ναι βέβαια. Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Αγαπώ πολλές μουσικές, μου αρέσουν πολλά πράγματα, αλλά εκεί καταλήγω πάντα στο blues. Γι' αυτό, αυτό αγαπάω δηλαδή, αυτή τη μουσική αγαπάω, γι' αυτά παίζω, αυτά μου αρέσει να παίζω. Πώς ξεκίνησε αυτό το, ειδικά στο blues, γιατί είχα διάβασα μια συνέντευξή σου κιόλας που έλεγες ότι έτσι εκεί στην εποχή που μεγάλωνες, άκουγες διάφορα πράγματα και θα πρέπει κιόλας να κάνεις και μια επιλογή, γιατί είχαν αρχίσει παράλληλα να σου αρέσουν πάρα πολύ jazz μαζί με το blues και κάπως βγήκε προς το blues. Πώς έγινε αυτή, πώς το πούμε, αυτή η απόφαση? Σαν μικρό παιδί και εγώ ξεκίνησα με Beatles, Beatles, Rolling Stones, αυτά, έτσι. 10 χρονών, 11 χρονών, το πρώτο πράγμα που άκουσα ήταν οι Beatles. Τους αγαπάγαμε πολύ τους Beatles εδώ. Εκείνη την εποχή βγαίναν συγκροτήματα σε στυλ Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin. Και εγώ είχα ξεκινήσει με Beatles, έτσι λίγο... Με ξένησε αυτό το πράγμα και... Μ' άρεσε να κάνω παρέα με μεγαλύτερους ανθρώπους σε ηλικία και αυτοί είχαν και άλλα ακούσματα. Δηλαδή δεν είχαν τα ακούσματα της εποχής, είχαν έτσι πιο ψαγμένα ακούσματα. Κυρίως ακούγαν αμερικάνικα γκρουπ. Τώρα και ένας φίλος σε κάποια στιγμή που μαζευόμαστε όταν σε σπίτια και ακούγαμε δίσκους έτσι, με παρέες. Ήταν πολύ συλλογικό αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Κυρίως να ακούμε δίσκους. Τότε εγώ δεν είχα αρχίσει ακόμα να μαζεύω δίσκους, αλλά άκουγα σε σπίτια που πήγαινα. Και σε κάποια φάση άκουσα ένα πράγμα έτσι swing, δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και Ray Charles, μπορεί να ήταν και Dizzy Gillespie, μπορεί να ήταν ένα τελείως διαφορετικό πράγμα, ένα swing, ένα shuffle. Shuffle λέγεται ο ρυθμός αυτός που είναι σε αυτές τις μουσικές, τις μαύρες μουσικές. Και αυτό μου άλλαξε όλη τη μουσική μου πορεία. Τότε άρχισα να μαθαίνω και κιθάρα κιόλας. Αυτό το πράγμα μου άρεσε πάρα πολύ και ήταν, λέω, αυτό θέλω να κάνω, δεν μου άρεσε τίποτα άλλο. Εκεί έπρεπε να ακούω... Συγγνώμη, ένα πράγμα μόνο θα ήθελα. Αν είναι, μην κουνάς το λάπτοπ, γιατί κουνιέται η εικόνα. Α, ναι, ναι, ναι.
Ακουμπά τα χέρια στο. Μην το κάνεις. Ναι. Αυτό μου άλλαξε όλη την οπτική μου εικόνα στη μουσική. Δηλαδή, θυμάμαι τώρα και κάποιο δίσκο έτσι blues που άκουσα πρόσφατα. Ήταν ένα δίσκο του BB King, όχι το Live at the Regal, που είναι πολύ κλασικό. Το Blues is King. Τον έχω και εδώ, ας πούμε. Ναι, α, για δείξε. Έχεις δισκάκι να μας δείξεις. Τον βρήκα ύστερα από πολύ καιρό το δίσκο. Ήταν αυτό που άκουσα έτσι σε πολύ μικρή ηλικία. Για δείξε. Blues is King λέγεται. Ναι. Ωραία. Είναι ίσως από τους καλύτερους του BB King που έχω ακούσει. Πολλοί θεωρούν το Live at the Regal το καλύτερο. Το έχω και το Live at the Regal. Αυτό θεωρείται κλασικό παγκοσμίω, λέει, το Live at the Regal. Αλλά εμένα μου άρεσε πιο πολύ το Blues is King και άκουσα αυτό το δίσκο και άλλαξε όλο μου η σκέψη για τη μουσική. Γιατί Έτσι μου είπες άρεσε ότι πάρα. έκανες παρέα με μεγαλύτερους και ότι ακούγανε πολλά αμερικάνικα. Εσύ πού μεγάλωσες, νομίζω ότι πήγαινες σε σχολείο στο ψυχικό, Το έτσι. ψυχικό, στο δημόσιο ψυχικό Ναι, κι πήγαινα. εγώ. Για να πάω. Στο δημόσιο ψυχικό πήγαινα εσύ. Ήταν πολύ, πολύ, ήμασταν πολύ λίγοι τότε εκεί. Ναι, εγώ δεν έμενα στο ψυχικό. Έμενα εδώ στο Αθήνα, κέντρο, λεωφόρο Γκίζη. Αλλά οι γονείς μου κάναν την κίνηση να με πάνε εκεί, γιατί εδώ Ήταν ήταν. καλό. Ήταν καλό σχολείο και ήταν Πολύ πάρα καλό. πολλοί που μέναν εκεί από Γκίζη ή από Πανόρμου και ερχόντουσαν, πήγαν στο παλιό ψυχικό. Εικάζω λοιπόν ότι παρέσω που λέτε ήταν το παλαιό ψυχικό που φέρνανε τους δίσκους. Πολλοί ήταν που φέρανε πολλά παιδιά από εκεί, ακούγανε τέτοιες μουσικές, ξένη μουσική, ροκ. Και αυτά και πηγαίνανε επειδή ήταν και από πλούσιες οικογένειες περισσότεροι εκεί, πηγαίνανε στο εξωτερικό, φέρανε δίσκους εισαγωγής από Αγγλία, από Αμερική, αλλά ήταν και κάποιοι άλλοι εδώ τύποι από τα Εξάρχεια, από τη γειτονιά δηλαδή, που ήταν μεγαλύτερη σε ηλικία, που και αυτοί ήταν πολύ ψαγμένοι, δηλαδή ακούγανε πολύ, πολύ καλές μουσικές για εκείνη την εποχή. Δηλαδή κάποιοι γκρουπ, Paul Butterfield, Blues Band, ας πούμε, όλοι ακούγανε Led Zeppelin και Deep Purple. Ξαφνικά να ακούω κάποια γκρουπ που δεν τα ακούγε κανένα. Δηλαδή, και έτσι μπήκα και στο blues. Δηλαδή ήμασταν δύο-τρεις άνθρωποι που αρχίσαμε να ψάχνουμε τον blues. Όλοι οι άλλοι ήταν αλλού. Ξεκίνησες μόνος σου να παίζεις κιθάρα, είσαι αυτοδίδακτος. Ναι, ξεκίνησα μόνο να παίζω γιθά, αυτοδίδακτος τελείως, και ξεκίνησα να ψάχνω δίσκους, δηλαδή να μάθω να βρω, να ψάξω να βρω, να ακούσω αυτή τη μουσική. Σε τι ηλικία όλα αυτά, Αντρέα. 15 χρόνια, 16 χρόνια. Είσαι 15-16. Και τότε άρχισες κιόλας να ακούς τα blues, να ψάχνεσαι. Με ενδιέφερε μόνο αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν με ενδιέφερε κάτι άλλο. Τα βρίσκα όλα διάφορα, τα βρίσκα βαρετά όλα, δεν ξέρω αυτό. Σου άρεσε το blues, αλλά παράλληλα έκανες και λίγο πώς να πω, κάποιες απιστίες με την jazz ή όχι. Αργότερα. Λίγο αργότερα. Πολύ, πολύ αργότερα. Ναι, κάποιο καιρό αργότερα. Ψάχναμε λοιπόν δίσκους στα δισκάρια της τότε εποχής, θυμάμαι. Ναι. Πολύ δύσκολο να βρεις blues. Κάποιες συλλογές βρίσκαμε σε κάποια καταστήματα που πουλάγανε κλασική μουσική. Ναι, Είχαν εκεί. και κάποιους δίσκους jazz, ας πούμε, μέσα. Ναι. Μέσα στους jazz υπήρχε και κάποια συλλογή με blues, American Folk Festival, κάτι τέτοια, άλλες του John Lee Hooker, κάτι τέτοια. Πολύ δύσκολο. Επειδή δεν ότι πας να μας δείξεις δίσκους, αυτή είναι τώρα, είναι οι παλαιοί σου δίσκοι ή οι νέοι, θα μας το δείξεις Του τώρα. έχω Τι από λες. τότε, του έχω πολλά χρόνια. Τους έχω πολλά Αυτά που θα χρόνια. μας δείξεις τώρα, τι είναι. Είναι από το Άρχισε να δισκοδίκι. μας δείχνεις. Άρχισε να μας δείξεις και πάνω σε αυτό θα ανοίξουμε την κουβέντα, γιατί θέλω να σε ρωτήσω κάποια πράγματα. Και για την Θέλω γνωριμία να. σου, και για την γνωριμία σου με θεούς της κιθάρας και του blues, θα τα πούμε. Βέβαια. Αλλά και για το πώς βλέπεις το blues και το σαν τρόπο ζωής. Θέλω να τα πούμε αυτά. Για δείξε μας τώρα τους δίσκους.
Πριν δείξω ένα δίσκο που με επηρέασε πάλι πάρα πολύ, θα σου πω ένα περιστατικό. Η πρώτη επίσημη συναυλία που είχα δει στη ζωή μου, έτσι, σαν blues καλλιτέχνη, ήταν το 81, θυμάμαι. Είχε έρθει ο φίλος μου, ο ντράμερ, ο Στράτος, ο Σούντρης, και μου λέει θα πάμε σε μια συναυλία στο Sporting. Έχει έρθει ο Άλμπερ Κόλινς, ας πούμε. Και μόλις είχα πάρει ένα δίσκο του Albert Collins, το I Speaking. Το I Speaking. Και πήγαμε και είδαμε τον Albert Collins στο Sporting. Αυτά είναι η πρώτη επίσημη συναυλία ξένου καλλιτέχνη που είδα ποτέ. Και το Albert Collins με όλη την μπάντα, τους Icebreakers, και παίξαν στο Sporting, κατάμεστο το Sporting, και κατέβηκε με το καλώδιο κάτω, με ένα καλώδιο 50 μέτρα, και κατέβηκε κάτω στον κόσμο με την κιθάρα και έπαιζε. Ήταν συγκλονιστικός δηλαδή. Ήταν συγκλονιστικός. Και την άλλη μέρα θα έπαιζε στα Δειλινά. Είχαν κλείσει πριβέ τα Δειλινά για να παίξει ο Άλμπερ Κόνης και η Κόκο Τέιλορ και όλη η μπάντα, οι Icebreakers. Αυτό λοιπόν είναι ο δίσκος Πάτε λίγο από που... πίσω. Όχι, μην το φέρεις τόσο μπροστά. Εκεί, ωραία. Το Ice Pigging στην Alligator. Είναι ένα πολύ καλό δείγμα ηλεκτρικού Texas Blues, ας πούμε. Άλλο. Τον είχε φέρει τον Albert Collins ο Γιάννης ο Πετροπουλάκης, καλή τώρα, να είναι καλό άνθρωπος τώρα. Ήταν από τους πρώτους που φέρανε blues καλλιτέχνες στην Ελλάδα. Και συνέχεια άλλοι, ξέρω, ο Γιάννης ο Αγγελάτος. Επειδή είμαστε στο Texas, και μ' αρέσει πάρα πολύ και ο Φρέντι Κίνγκ, τον οποίο δεν είχα την τύχη ποτέ να δω, γιατί πέθανε πολύ νέος, 40 χρονών, πέθανε νέος άνθρωπος από Ωραία. καρδιά. Φρέντι Κίνγκ, το Texas Cannonball. Texas Cannonball είναι ένας δίσκος με παραγωγή του Λίον Ράσελ, πολύ καλός, δεκαετία του 70 και αρχές 70, σε μια εταιρεία της Shelter που είχε τότε ο Λίον Ράσελ, είχε κάνει κάτι πολύ καλές παραγωγές του στον Φρέντι Κίνγκ. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το επιθετικό, το στακάτο παίξιμο που έχει ο Φρέντι Κίνγκ και η φωνή του πάρα πολύ και ο τρόπος που παίζουν όλοι οι μπάντα αυτά. Έχεις να μου δεις κι άλλους δίσκους ή να πάω να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις που θέλω. Έχω, ναι, κάνε μου κάποια ερώτηση άμα Θα σου θέλεις. κάνω ερωτήσεις. Τι, έτσι θα σε αφήσουμε. Θα την κοιτάσεις κι εσύ. Και πάμε τότε για τις πρώτες σου, ας το πούμε, επαφές με μπάντες. Που αρχίζεις πια, είσαι ένας αυτοδίδακτος, ας το πούμε, bluesman, νέος, έτσι. Ποια είναι η πρώτη σου μπάντα? Έπαιζα σε πολλές μπάδες με φίλους, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που με βάλανε πολύ μέσα στη μουσική επαγγελματικά δηλαδή, γιατί εγώ όταν ξεκίνησα να παίζω δεν σκεφτόμουν να το κάνω επαγγελματικά αυτό, τον έβλεπα τη μουσική σαν... Ωραία. Ποια ήταν η πρώτη σου φορά που ήταν πιο επαγγελματική? Η πρώτη μου επαφή ήταν... Η πρώτη σου επαφή επαγγελματική, ποια είναι? Η πρώτη μου επαγγελματική ήταν, είχαμε ένα γκρουπ που παίζαμε rock and roll περισσότερο, με τον Μάικ του Σιάτρα, τον Γιώργο τον Κολοκοτρώνη, τον φίλο μου, τον Γρηγόρη τον φίλο στον μπάσο που έχει απειδιώσει, Rockets. Παίζαμε παλιά rock and roll γιατί την αγαπούσα πολύ αυτή τη μουσική, δηλαδή από αυτά μπήκε και στο blues, δηλαδή, από τα παλιά τα rock and roll του Little Richard και του Fats Domino, ήταν και η σύνδεση με τα blues. Ένα καλοκαίρι που ήμασταν σε μια δουλειά άσχετη, έτσι, που παίζαμε top 40 κομμάτια, γνώρισα τον Γιάννη το Μόνο. Ο Γιάννης ο Μόνος είναι από τους καλύτερους μουσικούς blues και jazz στην Ελλάδα. Παίζει Hammond, παίζει αληθινό Hammond όργανο και τραγουδάει. Και αυτός μου έκανε την πρόταση να έρθω να παίξω στους Blues Family. Αυτή ήταν η πρώτη σοβαρά επαγγελματική δουλειά δηλαδή που είχα με μπάντα. Η Blues Family ήταν η συνέχεια των Blues United Musicians. Η πρώτη blues μπάντα στην Ελλάδα ήταν η Blues United Musicians. Κάτι πολύ βετεράνη μουσική όπως ο Κώστας ο Σαριδάκης, κιθαρίστας πολύ καλός και βιρτουόζος,
ο Γιώργος ο Πανούς στη Φυσαρμόνικα και διάφοροι άλλοι. Αυτό πότε ήταν, Αντρέα? Αυτό ήταν τέλη του 80, τέλη του 80, 89, 80. 88, 89, εκεί. Η γνωριμία με τον Γιάννη ήταν σημαντική, γιατί είχα βρει έναν άνθρωπο που έπαιζε σοβαρά αυτή τη μουσική, μπορούσε να μου δείξει πολλά πράγματα. Και όντως έτσι έγινε, δηλαδή πήρα πάρα πολλά πράγματα από αυτή την μπάντα. Και από τους μουσικούς, τώρα αναφέρω λίγο και τους μουσικούς που έπαιζαν στους Blues Family, εκτός από τον Γιάννη το μόνο, ήταν ο Ζαφύρης ο Τσίναλης, που παίζουμε ακόμα μαζί. Όπως λεγάζεται ακόμα, ναι. Βετεράνος, από τους καλύτερους blues drummer που υπάρχουν, δηλαδή ναι, είναι, ναι. Ο άνθρωπος παίζει ακριβώς όπως τα έπαιζε, γιατί έχει ακούσει πάρα πολύ όλους αυτούς τους δίσκους και αυτός είναι αυτοδίδακτος, ναι. Και αυτός έχει μάθει ακούγοντας μουσική, ο Ζαφύρης, ο Στέλιος Ολαδόπουλος, ναι. Που έπαιζε μπάσο, ένας πολύ καλός jazz μπασίστας, τώρα δεν ξέρω αν τα έχει παρατήσει, αν παίζει ακόμα. Ο Κώστας Σαριδάκης έπαιζε παράλληλα. Ο Γιώργος ο Πανούς στη φυσαρμόνικα, που είναι top φυσαρμονική σας. Ο Γιώργος μου έδειξε πάρα πολλά πράγματα για αυτός. Μου υπέδειξε τον τρόπο παίξηματος και όλα αυτά και τι να ακούσω, τι να μην ακούσω, τι να προσέχω. Και τι μου έδειξε εσύ, για εκεί στο κάμπινγκ στη Ραφίνα, στις αρχές των Νέιτ, συναντήθηκες με τον Τζέρεμι Σπένσερ. Ναι, εκεί ήταν ένα κάμπινγκ. Φλίτουντ Μακ. Είναι αλήθεια. Πώς. αυτό πες το μας. Υπήρχε ένα κάμπινγκ στη Ραφίνα και παραθερίζαμε εκεί το καλοκαίρι, οικογενειακός δηλαδή. Και δημιουργήθηκε εκεί μια πολύ μεγάλη παρέα από μουσικούς φίλους. Και σε αυτό το κάμπινγκ έμενε μια μεγάλη, σαν κομιούν, ας πούμε, Αμερικάνοι, τα παιδιά του Θεού, τα λεγόμενα. Χίπηδες παλιοί. Και μέσα σε αυτό την κομιούν ήταν και ο Τζέρεμι Σπένσερ. Τον οποίο εγώ τον ήξερα, βέβαια, από τους δίσκους των Fleetwood Mac. Αλλά στους Fleetwood Mac καμία σχέση. Ήταν με τσιγάρα, μαλλιά. Ήταν πολύ άγριος και έπαιζε και slide, έτσι, σαν τον Elmore James. Ήταν κόπια του Elmore James. Εμένα μου άρεσε βέβαια πιο πολύ ο Πίτερ Γκρίνερ, όταν... Ναι, αλλά πώς έγινε και συναντηθήκατε, βρεθήκατε και παίξατε μαζί? Αυτοί λοιπόν κάναν κάποιες συναυλίες εκεί στο... Οργανώναν κάποιες συναυλίες πολύ ωραίες, έτσι. Και έπαιζε και πολύ ωραία κιθάρα αυτός, έπαιζε slide και ναι. Φτιάξαμε κι εμείς ένα σχήμα εκεί με δύο φίλους, με τον Γκάρο τον Καχαρά και τον Γιώργο τον Τζιρμάκη και παίξαμε μαζί τους, αλλά συναντιόμασταν, μιλούσαμε. Παίζαμε, είχαμε παίξει κιόλας μαζί, είχαμε τζαμάρι στη διάρκεια του καλοκαιριού, στο κάμπι, γιατί μέναμε δίπλα. Αλλά δεν ήθελε να ακούει τότε για αυτή την εποχή, γιατί αυτός παράτησε τον γκρουπ, έτσι σηκώθηκε και έφυγε. Παράτησε τους φίλους του μάτια. Εγώ σε ρωτάω τώρα, πώς είναι όμως για σένα το να βρεθείς τόσο τυχαία, τόσο με τρελό τρόπο, στις διακοπές σου, που στη Ραφίνα, στο κάμπινγκ, το ξέρω αυτό το κάμπινγκ, είχα πάει κι εγώ, αλλά όχι, δεν το είχα πετύχει, δεν σας είχα πετύχει. Πώς είναι να βρεθείς στη σκηνή με έναν άνθρωπο, καλός ή κακός, είναι, το βλέπεις έναν Θεό, έτσι δεν είναι? Ναι, είχε σκηνή, είχε ένα μέρος που γινόταν σε συναυλίες μέσα στο κάμπινγκ. Πώς αισθάνθηκες με το, πώς αισθάνθηκες, αυτό θέλω να μου πεις. Πώς ήταν για σένα, ήταν σημαντικό για σένα, σημαντικό, για να σου δώσει μια όθεση να προχωρήσεις εννοείται, σε αυτό που λέω πας. Αυτό ήθελα να κάνω από τότε, δηλαδή ήταν τα πρώτα χρόνια που μάθαινα κιθάρα και μαζευόμασταν όλοι στην παραλία, θυμάμαι, και παίζανε πολλοί φίλοι κιθάρα, γνωστοί μου κιθάρα, έτσι, πολύ καλή. Εγώ ήθελα λίγο παραπέρα, δηλαδή όλοι παίζανε τραγούδια, έτσι, τραγουδάκια, Σάιμον Γκαρφάγκελ, εγώ ήθελα να μάθω λίγο παραπέρα. Ένας άνθρωπος που μου έδειξε δηλαδή κάποια πολύ βασικά πράγματα σε επίπεδο φιλικό τελείως ήταν ο Νίκος ο Δηληγιάννης, καλή του ώρα. Αυτός ο άνθρωπος μου έδειξε πώς να παίζω έτσι ρυθμικά, πώς να τονίζω αυτό το συγκοπάτο το παίξιμο που πολύ δυσκολεύονται ακόμα και τώρα να παίξουν αυτό το funky παίξιμο στην κιθάρα που παίζει ο Curtis Mayfield, παίζει ο
ο Pop Staples, αυτοί οι κιθαρές που περνάνε, δηλαδή δεν ασχολείται κανείς μαζί τους. Και είναι πολύ βασικοί. Γιατί ο Νίκος τότε ήδη έπαιζε στην Αμερικάνικη βάση με μαύρους, έπαιζε funk, έπαιζε soul και έχει και πολύ καλή αίσθηση του blues ο Νίκος. Αλλά τώρα δεν ξέρω αν παίζει κάποιο. Είναι καλλιτέχνης γενικά. Καλή του ώρα. Τα βασικά πράγματα δηλαδή στην κιθάρα, πέρα από τη θεωρία και από το. Δάλεξε ο Νίκος στο δεξί χέρι και στο αριστερό πώς να συνδυάζω και πώς να κάνω αυτό το groove και αυτό το funky παίξιμο που λίγοι το έχουν αυτό. Δηλαδή περισσότεροι παίζουν ή rock ή αυτές τις πέντες που παίζουν metal και αυτά. Το groove παίξιμο. Άλλο στείλει το ένα, άλλο στείλει το άλλο. Προφανώς το παίξιμο αυτό το στείλει, στο δικό σου το παίξιμο αντίφορο. Είναι δύσκολο, είναι δεν διδάσκεται δηλαδή, είναι έμφυτο. Το Τζέρεμι Σπένσερ, λοιπόν. Βασικά δεν μου είπες και πολλά, μου είπες απλά, είπατε, ανέβηκες, σε εντυπωσίασε όλο αυτό, προφανώς. Εντάξει, ναι. Πάντα ήθελα να... Πάντα... Συγγνώμη. Στο τέλειο 90's. Αυτό είναι αργότερα. Ναι, αυτό είναι αργότερα. Ναι, όταν έπεσα με τους Blues Family, όχι τέλειο 90's, αρχές 90's. Αρχές 90's. Ερχόταν ο Mick Taylor στην Ελλάδα εδώ για συναυλίες και είχε έρθει σε ένα μαγαζί στο Hi-Hat που ήταν εκεί στο Hilton κοντά. Το είχαν κάποια παιδιά από τους Blues Bag. Ο Τέο είχαν φτιάξει μια πολύ ωραία σκηνή που γινόταν σχεδόν κάθε μέρα live. Εμείς ήδη είχαμε παίξει με τους Blues Family εκεί, ήταν Πέμπτη Παρασκευή, είχαμε παίξει ένα βράδυ. Και την άλλη μέρα με παίρνει τηλέφωνο ο Τέο από το μαγαζί, μου λέει είναι εδώ ο Mick Taylor, μου λέει δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, λέει θέλει ένα γκρουπ να το συνοδέψω. Λέω χτες ήμουν εκεί. Και σε 5 λεπτά είχαμε συνοηθεί όλοι να πάμε να ξαναπαίξουμε για να το συνοδέψουμε. Εκεί τον γνώρισα, μιλήσαμε. Μάλιστα ήξερα και κομμάτια από τη ζωή, αυτό δεν θυμόταν περιστατικά. Κάποια κομμάτια που του είχα ζητήσει να παίξουμε δεν τα θυμόταν. Έτσι, από το Crusade που είχα ζητήσει ένα κομμάτι, το Snowy, δεν το θυμόταν. Έπαιξε κάποια κλασικά blues και έγινε μια πολύ ωραία βραδιά. Πώς σου φάνηκε αυτή η συνέδρεση, έτσι με αυτούς τους πλαθεούς. Πολύ καλός. Πολύ καλός μουσικός. Από τους καλύτερους κιθαρίστες ήταν ο Mick Taylor. Από τους καλύτερους Βρετανούς bluesman. Έτσι, έχει κάνει και πολύ καλή δουλειά με τους Rolling Stones. Έχει παίξει τους καλύτερους στο Rolling Stones. Γι' αυτό είπα οι Rolling Stones. Γι' αυτό είπα οι Rolling Stones, γιατί δεν ξέρω ότι και εσύ είσαι και φαν. Είσαι και εσύ μάλλον φαν των Stones. Μ' αρέσει αυτή η μπάντα, ναι, μ' αρέσει. Είχε πει ο Keith Richards ότι είναι ο μοναδικός μουσικός που έφυγε από τους Rolling Stones. Δεν τον διώξαν αυτοί, δηλαδή. Έφυγε μόνος του. Από επιλογή του δηλαδή. Και το συζητήσαμε λίγο έτσι, για τα δικαιώματα για τον τραγουδιό, επειδή έκανε και ενορχιστρώσεις πολλές αυτές, έπαιζε και πολύ ωραία κιθάρα, αλλά δεν έμπαινε το όνομά του, κάπως έτσι. Βάζανε μόνο το όνομα, τα ονόματα Τζάκι Ρίτσαρντ. Τελικά, τι είναι το blues, για πες εμάς, γιατί ας πούμε περισσότεροι οι άνθρωποι αγαπάμε το ροκ, μας αρέσει αυτός ο ήχος, αλλά το blues είναι κάπως μια ιδιαίτερη κατάσταση. Ας το πω μουσικά, είναι μια όχι, ερώτηση. Όχι, θέλω να μας τα πεις έτσι, τι είναι το, δηλαδή πώς είναι το blues, τι είναι αυτό που κάνει έναν άνθρωπο μπλουζίστα. Το blues σαν μουσική είναι μια απλή μουσική. Όλες οι άλλες μουσικές καταλήγουν κάπου. Το blues μπορεί να μην καταλήξει πουθενά. Δηλαδή είναι σαν μια ερώτηση που δεν βρίσκει ποτέ απάντηση. Εννοείς ότι είναι τόσο που υπάρχει το συνέστημα και ο αυτοσχεδιασμός και το αφήνομαι και δίνομαι. Ναι, είναι αυτοσχεδιασμός. Είναι αυτοσχεδιασμός περισσότερο. Προγραμματίζεις βέβαια και κάποια πράγματα, αλλά το περισσότερο είναι αυτοσχεδιασμός. Εσύ πιστεύεις ότι οι Έλληνες μπορούμε να παίξουμε blues, γιατί
υπάρχει και λέγεται συνεχώς ότι α, ο Έλληνας μπορεί, γιατί υπάρχει η παράδοση του ρεμπέτικου και υπάρχει μια ταύτιση ρεμπέτικου με blues. Ισχύει αυτό. Ο καθένας μπορεί να παίξει και να το αισθανθεί. Είναι το θέμα αν το αισθάνεται κάποιος. Δηλαδή δεν έχει σημασία αν είσαι μαύρος ή λευκός ή κινέζος. Είναι μια μουσική που πρέπει να την αισθανθείς για να την παίξεις. Δηλαδή άλλο είναι να παίζεις, άλλο είναι να ακούς. Τώρα, αλλά για να παίξεις πρέπει να ακούσεις. Πρέπει να ακούσεις. Δηλαδή τι γίνεται. Είναι και αυτή μια μουσική που έχει κανόνες, έχει μια δομή. Έχει μια δομή. Αλλά ρώτησα τις ερώτησες το εξής, ότι έχει σίγουρα και κάποιες, δηλαδή υπάρχουν κάποια βιώματα, ας πούμε, που έχουν οι μαύροι καλλιτέχνες, γιατί από εκεί βγήκε και αυτή είναι η πρώτη καλλιτέχνες blues. Σωστά. Ναι. Ωραία. Την ίδια περίπου περίοδο, ας το πούμε εκεί στα 20s, 30s, αντίστοιχα στην Ελλάδα, υπάρχει το ρεμπέτικο. Δηλαδή, είναι λίγο η απόκληρη της κοινωνίας εντός αγωγικών και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Εσύ βρίσκεις ότι υπάρχει κάποια σύνδεση. Είναι αλήθεια ότι το blues της Ελλάδας είναι το ρεμπέτικο? Υπάρχει σύνδεση, ναι. Δηλαδή, σαν μουσική είναι διαφορετική τελείως, αλλά μπορεί να δεις ένα ρεμπέτι εδώ Έλληνα, παλιό, και να πεις αυτός είναι ένας blues. Σαν ένας bluesman. Η μόνη διαφορά είναι ότι οι μπλουζίστες θέλουν να καλυτερέψουν τη ζωή τους. Δηλαδή θέλουν να φύγουν από τη μιζέρια την οποία ζουν. Θέλουν να βρουν γυναίκα, θέλουν να αγοράσουν σπίτι, θέλουν να πάρουν αυτοκίνητο ακριβό, εξοχικό, ξέρω. Θέλουν να φύγουν από αυτή τη μιζέρια την οποία ζουν ή από αυτή την άσχημη κατάσταση που ζουν. Οι ρεμπέτες δεν ξέρω αν θα θέλαν να φύγουν από το από αυτή την κατάσταση. Από τον τρόπο ζωής που ζουν. Δεν μπορεί να τους αρέσει εκεί στα υπόγεια, στα καταγόγια, με τα χασίσια, με τα ποτά. Αυτή η άσχημη ζωή μπορεί να το προτιμούν πιο πολύ. Μουσικά οι μπλουζ έχουν θέλουν να ξεφύγουν από αυτό. Θέλουν να φύγουν από αυτή τη μιζέρια. Μουσικά έχουν κάποια σχέση αυτά τα δύο είδη? Ναι, υπάρχουν και κάποια ματζόρε. Τα μπλουζ κυρίως είναι ματζόρε. Υπάρχουν και κάποια ρεμπέτικα ματζόρε που θυμίζουν έτσι λίγο. Θυμίζουν κάποια μπλουζ. Αλλά δηλαδή, το είναι το ίδιο και με την τζάζ, ας πούμε. Μπορεί να δεις το χαλκιά και να είναι πιο τζαζ από ένα τζαζίστα Έλληνα. Παίζει, ξέρω εγώ. Δεν παίζει τζαζ βέβαια ο χαλκιάς, αλλά σου δίνει την εντύπωση είναι πιο κοντά σε αυτό το πράγμα. Μου λες, σήμερα υπάρχουν οι μπλουζίστες τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο. Οι μπλουζίστες, μιλάμε για το και στο εξωτερικό, στην Αμερική, έτσι. Γιατί ο μπλουζίστας του 20 ήταν όντως να καλυτερεύσουν τη ζωή τους. Ήταν και αποκλεισμένοι, κοινωνικά αποκλεισμένοι. Και του 30 και του 40 και του 50 και του 60 είχαν αυτή την οτροπία. Ήταν να βγάλουν λεφτά, θέλουν να δουλέψουν, να βγάλουν λεφτά, να βρουν τρόπο. Ωραία. Να σήμερα υπάρχουν μπλουζίστες. Υπάρχουν, προφανώς, υπάρχουν. Ποια είναι η διαφορά τώρα και του τότε? Κοινά προβλήματα είναι πάλι. Κοινά προβλήματα. Κοινά προβλήματα. Ό,τι προβλήματα έχουμε όλοι, δηλαδή, και τώρα και εμείς έχουμε κοινά προβλήματα. Δηλαδή, ο πόλεμος, η ακρίβεια, αυτά όλα. Εσύ το αισθάνεσαι έτσι, άρα λοιπόν ας πούμε ότι εσύ μουσικά το αντιλαμβάνεσαι πάρα πολύ εύκολο, γιατί είναι πολύ λογικό αυτό που εσένα σε τράβηξε και σε τραβάει ακόμα. Αισθάνεσαι όμως το blues feeling, το αισθάνεσαι, δηλαδή το έχεις αυτό, λες, είναι η ακρίβεια, δηλαδή είναι βαθιά μέσα σου αυτό το πράγμα
μιας κοινωνίας, ας πούμε, πιο άνεσης, μιας δυσκολίας καθημερινής. Το βιώνεις, το αισθάνεσαι έτσι. Είναι θυμός και καταπίεση το παίξιμο. Δηλαδή, Σου βγαίνει, γιατί εσύ φαίνεσαι ένας πολύ πράος άνθρωπος. Μου βγαίνει στη σκηνή, καμιά φορά μου βγαίνει. Δηλαδή είμαι λίγο καταστροφικός με την έννοια ότι δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, βγαίνω και παίζω. Βγαίνει έτσι η ψυχή, λοιπόν, οπότε. Είναι στάτρα το ίδιο. Ήθελα να πω και κάτι, ότι όλοι εμείς, δηλαδή όλοι εμείς ξεκινήσαμε σαν, κυρίως σαν νομητές στην αρχή, σε νεαρή ηλικία. Μετά έψαχνε ο καθένας να βρει κάτι να πάρει από εδώ, από εκεί, από τους παλιούς, από τους πιο παλιούς, για να κάνει κάτι δικό. Το δύσκολο είναι, το πιο δύσκολο από όλα είναι το να φτάσεις να γράψεις δικά σου κομμάτια. Εκεί φαίνεται πόσο μίλια απέχεις από τους πρωτοπόρους και από τους... Είσαι πολύ έχεις πίσω. Γράψει, έχεις κάνει. Έχουμε γράψει, ναι. Έχουμε με ένα φίλο τον Θοδωρή που γράφει στίχο και τον Θάνατο Δημόπουλο. Προσπαθήσαμε να γράψουμε κάποια κομμάτια. Κάποια στιγμή θα το κυκλοφορήσουμε. Θέλω να το κυκλοφορήσω κι εγώ. Ναι, έχεις κάνει όμως ένα δίσκο. Έκανε λάθος. Έχουμε κάνει με τους Drifting Around, έχουμε γράψει σε μια συλλογή, έχουμε γράψει 4 κομμάτια. Έχω γράψει με τον Michael Dodson, όταν είχε έρθει ο Michael Dodson εδώ, ένας bluesman από το Σικάγο. Μου πρότεινε μαζί με το φίλο μου τον Χρήστο τον Μπουτσογιάννη και τον Φώτο Δασκαλάκη, γράψα μαζί το πρώτο του CD. Λέγεται Latin in my pocket. Ηχογραφήσαμε μαζί και έχουμε γράψει με τους Blues Revenge το Blues in Minor. Ένα CD με τον Γιώργο τον Κοντραφούρη που παίζει χάμα μαζί μας. Και τώρα λοιπόν, ποια είναι τα επόμενα σχέδια? Τώρα προσπαθούμε να ξαναβγάλουμε ένα CD, να γράψουμε διάφορα κομμάτια. Θέλω να βγάλω κι εγώ ένα δικό μου προσωπικό, αν τα καταφέρω. Τα live έχουν ξαναρχίσει όμως τώρα, έτσι. Τα live ξαναρχίσαν, ναι. Εμείς σταματήσαμε στην πρώτη καραντίνα, είχαμε 7-8 live κλεισμένα και τα χάσαμε όλα. Δηλαδή, την πρώτη φορά που έγινε καραντίνα. Και μετά πήγε όπως πήγε, τώρα ξαναρχίζουμε σιγά σιγά. Τώρα κάνεις και με το... και εσύ σαν Ντρέας Γκομόζες ή και με την μπάντα? Ναι, ο φίλος μου ο Χρήστος ο Κουτσογιάννης που έπαιζε χρόνια με... του Opera Chaotic, μουσική διαφορετική, πιο σύγχρονη. Σταμάτησε πια να παίζει με αυτό το τρόπο και θυμόμουν ότι παίζαμε πολύ παλιά μαζί. Είναι από τους καλύτερους driver σε αυτή τη μουσική. Και φτιάξαμε ένα σχήμα με το Μάνο το Λούτα, τον κοντραμπασίστα, που παίζει jazz και είναι από τους καλύτερους βασίστες. Είχαμε ένα σχήμα, και αυτό το δικό μου το σχήμα, το δικό μου το τρίο, έτσι, για να μπορώ να παρουσιάσω και τη δουλειά μου, τα κομμάτια μου, σαν Ανδρέας Γκομόζιας. Και έχουμε παίξει ήδη, έχουμε κάνει ένα ωραίο live στην Πάτρα, στο Νότος Jazz Club. Δεν σ' ακούω. Δεν είπα κάτι, δεν μου λες, δεν είπα κάτι. Σ' ακούω εγώ. Δεν μιλήσεις τώρα εσύ. Θεωρείς ότι το blues έχει περισσότερη διάρκεια στον καλλιτέχνη, περισσότερη διάρκεια από ό,τι έχει το rock ή όχι? Δεν μ' άρεσε ποτέ η μόδα. Δηλαδή, όλοι ακολουθούσαν πάντα τη μόδα, ότι ήταν της μόδας, το ακολουθούσαν οι περισσότεροι. Εγώ πήγαινα κόντρα στη μόδα, δηλαδή αντίθετο. Πιστεύω το blues είναι πάντα, αν θες να πεις, είναι πάντα μέσα στη μόδα, είναι παντού και πάντα, δηλαδή δεν θα σβήσει ποτέ. Από τη στιγμή που υπάρχουν μπάντες και άνθρωποι που παίζουν live και παρουσιάζουν δουλειές και βγαίνουν καινούργια συγκροτήματα και καινούργια μουσική, δεν θα τελειώσει ποτέ. Μήπως όμως γίνεται ένα και με τη σκηνή του ροκ, με την έννοια ότι στο ροκ οι πιο νέοι άνθρωποι, όταν είσαι πιο νέος, είσαι πιο
ας το πούμε, πιο δραστήριος πάνω στη σκηνή. Είχαμε συνηθίσει και καλά στην σκηνή να είναι πάντα ο άλλος ακίνητος. Εντάξει, μόνο ο Μικ Τζάγκερ είναι ακόμα πάνω στη σκηνή και την αλωνίζει. Αλλά παρόλα αυτά όμως πιστεύεις ότι, ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν περισσότερο με το feeling, ανεξάρτητα με το αν θα είσαι το κατσίκι πάνω στη σκηνή. Ενώ το blues είσαι πάντα λίγο πιο μοναχικός, είσαι πάντα πιο, ξέρεις, σαν αυτό συγκεντρώνεσαι. Γι' αυτό το είπα. Είναι θέμα ηλικίας τελικά η σκηνή. Μπορεί να είσαι και μεγάλο σε ηλικία και να συνεχίσει να παίζει blues όπω και jazz. Είναι όσο μπορεί να σηκώνει το όργανό σου, μπορεί να παίζει. Αυτό, έτσι. Και να τραγουδά. Και να τραγουδά. Το ροκ τώρα όσο μεγαλώνει, δεν ξέρω. Υπάρχουν και ροκ καλλιτέχνε που τραγουδάνε και σε μεγάλη ηλικία. Παίζουν και τραγουδάνε. Ναι, εντάξει, δεν είναι Δεν εκτός ξέρω, από... μα. Δηλαδή ο Έρικ Μπάρτον είναι πιο πολύ σαν bluesman είναι τώρα, έτσι. Και ο Τζάγερ, δηλαδή. Γιατί τώρα πια όλους αυτούς που τους είχαμε για θεούς που ήταν και εκείνοι νέοι ακόμα και ήμασταν εμείς επίσης πιτσιρίκια, τώρα τους βλέπουμε όλους να μεγαλώνουν. Αλλά τους βλέπουμε ότι ακόμα το λέει η καρδιά τους. Άρα τελικά όλα είναι θέμα ψυχής και Είναι πολύ θέμα feeling. λίγο. Είναι θέμα feeling. Δηλαδή Είναι θέμα feeling. υπάρχουν και blues μουσικοί που παίζουν τέλεια, δεν έχουν feeling. Δεν του λείπει το feeling. Δηλαδή καλύτερα να παίζεις πιο ελεύθερα, να αφήνεις τον εαυτό σου ελεύθερο και να παίζεις παρά να είσαι σφιγμένος και να μη σου φύγει καμιά νότα ή μη σου μην κάνεις κανένα Ωραία. λάθος. Αυτό που Αυτό. λες τώρα. Γιατί κάπου λίγο το έχουμε παρακάνει με την δεξιοτεχνία, έτσι. Το έχουμε παρακάνει λίγο με τη δεξιοτεχνία γιατί περιμένουμε ο άλλος να είναι ο βιρτουόζος. Είναι σαν αθλητισμός είναι, σαν Σε έναν αθλητισμός. αθλητισμό, αυτό που λες. Και ειδικά τώρα στο όργανο, στην κιθάρα, αρχίζουν όλοι ξέρεις, οι μεγάλοι κιθαρίστες, που τουλάχιστον εμένα δεν πάρα πολύ, ανεξάρτητα το είδος, μου φαίνεται παντελώς άψυχη, έτσι. Τι έχεις να πεις γι' αυτό. Σχετικά με την βιρτουοζητέ, σχετικά με το... Μάλλον παίζουν τους αγαπημένους σου έτσι κιθαρίστες. Αυτούς που εσύ τους εκτιμάς περισσότερο, μάλλον που έχουν και την τεχνική, αλλά έχουν και το feeling. Θαυμάζω πολύ τους βιρτουόζους, αλλά μου είναι αδιάφοροι έτσι μουσικά, δηλαδή αυτό που παίζουν δεν με συγκινεί. Δηλαδή, ίσως να ήθελα να το παίξω μια φορά για να μην το ξαναπαίξω ποτέ, ας πούμε. Δηλαδή, να είχα τη δυνατότητα να το παίξω για να μην το ξαναπέζα ποτέ, ας μην το χρησιμοποιούσα πουθενά, δηλαδή. Με αυτή την έννοια προτιμώ να ακούω τον BB King να παίζει τρεις νότες ή τέσσερις νότες, έτσι, αλλά να έχουν ουσία, να τις εννοεί και να τις πιστεύει. Τώρα, αυτό. Έπαιζα χρόνια με τον Δημήτρη τον Πολύτιμο. Ήταν μεγάλο σε ηλικία άνθρωπο και δυσκολευόταν πολλές φορές, αλλά προσπαθούσε. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή είχε το feeling και ό,τι έπαιζε το εννοούσε. Το εννοούσε. Μπορεί να μην έπαιζε πολύ τεχνικά πράγματα ή πολύ βιρτουόζικα πράγματα ή πολύ εντυπωσιακά πράγματα, αλλά ό,τι νότες έπαιζε το εννοούσε. Δηλαδή, είπες και εσύ για ένας Γι' μεγαλύτερος αυτό και μουσικός της Ελλάδας. Μιλήσεις και τώρα, εσύ τώρα για εμένα. ένας μεγαλύτερος μουσικός της Ελλάδας. Αυτό σου λέω τώρα, ο Έτσι. Πολύτιμος. Ήθελα να αναφέρω τον Δημήτρη τον Πολύτιμο, γιατί όταν έφυγα από του Blues Family, δηλαδή κάπου διαφωνήσαμε του Blues Family ένα βράδυ και με διώξανε. Με απέλυσαν, ας. Είχα απογοητευτεί πάρα πολύ. Δηλαδή δεν ήξερα να κάνω και σκέφτηκα να τα παρατήσω και να μην ξανασχοληθώ. Αλλά ο φίλος μου ο Γιάννης ο Αλεξίου μου είπε να το συνεχίσω κάπως το πράγμα και να μου δώσει έτσι κάποια όθηση. Και θυμόμουν τον Δημήτρη τον Πολύτιμο σαν μουσική προσωπικότητα μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Τον είχα δει πρώτη φορά στο Κύτταρο με τους Σόκρατες τότε. Παίζανε οι Σόκρατες κάθε βράδυ στο Κύτταρο το 81, 81, 80, 81.
Και κάθε Πέμπτη κάναμε blues βραδιά. Και ερχόταν και ο Πουλικάκος και ο Σιδηρόπουλος και λέγανε δύο-τρία κομμάτια. Εκεί είχα δει λοιπόν πρώτη φορά τον Πολύτιμο να παίζει και μου είχε αρέσει πάρα πολύ έτσι πώς έπαιζε. Και αργότερα το 93-94 τον είδα σε ένα μαγαζί στη Συγκρού που έπαιζε, στο Graffiti. Μια μπάντα τότε ήταν. Δεν πίστευα στα μάτια μου, δηλαδή, έτσι όπως. Τίποτα, δεν λειτουργούσε τίποτα, δηλαδή ούτε μια σωστή νότα δεν πέφτει και το βράδυ. Και πάω και τον βρίσκω, δηλαδή μπορεί να τον πιάσω από το γιακά κανονικά του άνθρωπου, πέμπω, θέλω να παίξω μαζί σου, θέλω να παίξω μαζί. Δηλαδή. Δεν κατάλαβε στην αρχή, μετά του μίλησε και ο Γιάννης Αλεξίου και γίναμε μια πολύ ωραία παρέα και ένα πολύ ωραίο κρουπίδι. Φτιάξαμε τους Drifting Around μαζί με τον φίλο μου τον Έρικ τον Κακαρά που δεν είναι στη ζωή πια, το θυμόμαστε όλοι. Και ο Δημήτρης έχει φύγει πρόσφατα. Αλλά ήμασταν πάρα πολύ αγαπημένοι και λειτουργούσαν πολύ καλά και σαν group. Έτσι, κάναμε πρόβες, μελετάγαμε κομμάτια. Μάλιστα. Εσύ αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, έχεις κάποια σχέδια, έτσι, και προχωράς και καλά κάνεις. Και σχέτης για τα δισκογραφικά. Νιώθεις γενικά πιο όριμος, πιο κατασταλαγμένος πλέον. Και μετά από όλα αυτά που έχουμε περάσει και περνάμε, παρά τις δυσκολίες. Ναι, δεν μπορεί να βάλεις. Δεν μπορείς να βάλεις μεγάλα σχέδια, βάζεις μικρά σχέδια και θα πετυχαίνει σιγά σιγά. Δεν μπορεί να έχεις έτσι μεγάλα οράματα για αυτά, η εποχή. Δεν μ' αρέσει και να απομονώνομαι κιόλας, θέλω να παίζω, θέλω να βρίσκομαι με κόσμο, θέλω να. Πώς Μ' είναι η αρέσει, διαφορά? αρέσει η δράση, η δράση μ' αρέσει. Δεν ξέρω και άλλους λίγους δίσκους. Έτσι, τώρα που θα φύγουμε σιγά σιγά. Muddy Waters, Fathers and Sons, ένα διπλό concept album. Αυτό μου το είχε προτείνει ο Κώστας Σαριδάκης να τον ακούσω μαζί με τον Γιώργο τον Πανούση, παλιοί blues μουσικοί Έλληνες. Παίζει ο Mike Bloomfield μέσα, ο Paul Butterfield, ο Donald Duck Tanna του Για να δούμε Ντιντιτίν. πάλι λίγο το ξόφυλλο, λίγο το ξόφυλλο πάλι, ναι. Όχι έτσι, λίγο πιο σε σένα, ναι. Για πάμε κι άλλο. Έτσι τα μένα να δούμε. Έχει ένα ωραίο κομμάτι αυτό στο Fathers and Sons, στο 40 Days and 40 Nights του Muddy Waters που είναι σταθμός. Buddy Guy, A Man in the Blues. Μ' αρέσει και το slide, έτσι, αυτό το slide που παίζει ο Almond, αλλά κυρίως προτιμώ το staccato παίξιμο, το πιο νευρικό, το staccato του Buddy Guy. Ίσως είναι και ο καλύτερος κιθαρίστας, έτσι, blues εν ζωή, ακόμα. Έχει αυτούς τους δύο δίσκους, άκουγα πάρα πολύ, είναι οι δύο δίσκους που έχει βγάλει ο Ρόμπερτ Τζόνσον. Πες μας King λίγο of τους Death. τίτλους. Δεν φαίνονται. Τίτλους. King of Έχω Death. τους τίτλους, ρε Αντρέα μου, δεν τα ξέρουμε όλοι. Απλά πώς θα πεις τι είναι. Πες μας τον τίτλο. King of Delta Blues Singers είναι ο Ρόμπερτ Τζόνσον. Είναι όλα τα Ωραία. κομμάτια που έχει γραφεί ο Ρόμπερτ Τζόνσον. Δηλαδή πάνω σε αυτόν έχει βασιστεί όλη η ροκ μουσική. Δηλαδή έχουν παίξει όλοι κομμάτια του. Τα έχουν κάνει μοντέρνα έτσι. Και αυτό δηλαδή προσπαθώ και εγώ με έναν τρόπο. Δηλαδή υπάρχει τόση μουσική που δεν έχει ξαναπαιχτεί ποτέ. Υπάρχουν κομμάτια και μουσική που δεν έχει ξαναπαιχτεί ποτέ. Προσπαθούμε λοιπόν να βρίσκουμε παλιά κομμάτια ξεχασμένα που δεν ασχολείται κανείς μαζί, να παίρνουμε και να τα κάνουμε λίγο πιο μοντέρνα με σύγχρονο ήχο, με κιθάρες. Επειδή
Έναν δίσο τώρα, Delta Blues. Ποια είναι η διαφορά Delta Blues, Chicago Blues? Το λέω, δεν είμαι σχετική. Delta Blues είναι τα πρώτα από το Mississippi. Τα πρώτα, Mississippi. Με ακουστικές κιθάρες, σαν τον Robert Johnson. Τον ξεχωρίζω τον Robert Johnson. Big Bill Bruce, Son House, Blind Willie McTell, Blind Boy Fuller, Blind Lemon Jefferson, Blind Blake, είναι πολύ blind, είναι καμιά εκατοστή blind, δηλαδή πρέπει να τους ψάξει κανείς όλους αυτούς, γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον. Και ο καθένας είναι διαφορετικός και έχει προσφέρει ένα μικρό λιθαράκι στη σύγχρονη μουσική. Μετά για να ακουστεί πιο δυνατά το ακουστικό αυτό που σου πέρα, το κάνανε πιο ηλεκτρικό στο Σικάγο. Ο Muddy Waters, Howlin' Wolf, Little Water, Φυσαρμόνικα. Αυτή είναι που κάνανε έτσι τη διαφορά και αυτή είναι η BB King, BB King, Buddy Guy, όλοι αυτοί είναι Σικάγο. Κάποιο άλλο δίσκο έχεις? Και Texas Blues είναι Freddie King, T-Bone Walker. Άλλους δίσκους έχεις να μας Little δείξεις? Little Milton. Έχω, ναι, έχω. Έλα, δείξε μας και σιγά σιγά να κλείσουμε κιόλας. Έτσι ωραία και ευχάριστα με μουσικούλα. Ή έστω να τη φανταστούμε τώρα, να την ψάξουμε. ναι, πρέπει να ψαχτούμε. Δεν είμαστε. Εγώ κάνω μια προσπάθεια, ξέρεις, να μπω στα παλιά και το προτιμώ κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Παρά να... Είναι σε μεταφέρουσα εποχή. Ναι. Ότις Βράς. Έλα, φέρτε πιο κοντά σε σένα. Φέρτε. Σε σένα. Okay, εκεί να μου τα στέλνει. Ναι, ωραία, ό,τι ζητάς. Morning in the morning. Εδώ το έχει κάνει και παραγωγή, ωραία, ο Νίκ Γραβενίτης. Ο δικός ο Έλληνας. Παίζει και ο Dwayne Allman μέσα εδώ. Παίζει και ο Jerry Jemond, ένας πολύ ωραίος μπασίστας. Albert King, Live Blues Power. Ναι. Paul Butterfield Blues Band, ο πρώτος δίσκος. Το πρώτο τους άλμπουμ. Πολύ ωραίο. Με τον Mike Bloomfield μέσα. Ωραία μπάντα, λευκή μπάντα που παίζει blues. Πολύ ωραία. Magic Sun. Ένα διπλό live το οποίο είναι ηχογραφημένο από κασέτα. Ναι. Αλλά είναι το παίξιμο είναι φοβερό εδώ. Της μπάντας το παίξιμο φοβερό. Δηλαδή, όσες φορές και να τον ακούσεις, ανακαλύπτεις καινούργια πράγματα μέσα. Δηλαδή, μάλιστα. Αυτά λοιπόν. Εντάξει, η ιστορία της μουσικής είναι τεράστια τώρα για να πάει πολύ μεγάλη, για να πάει χαμένη, να την πει σε 5-10 δίσκους, αλλά... Εντάξει, δεν πειράζει. Είπαμε να μας πεις τα αγαπημένα σου, έτσι που έχουν κάποια σημασία για σένα. Λοιπόν, Ανδρέα, είσαι αυτό που όντως οι μπλουζίστες δεν μιλούν πολύ. Καλύτερα. Μιλούν με το feeling της κιθάρας και όλα. Στο πάρκο μπορεί να καταλάβεις και ναι, σε ένα αργό blues μπορεί να καταλάβεις ποιος είναι ο άλλος. Να βγει όλη τη ζωή πάνω που λένε. Ναι, κυρίως σε ένα αργό blues κομμάτι ποιος είναι ο άλλος. Μια αργή μπαλάντα ή κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Και μπορεί να καταλάβεις έναν μουσικό στο δωμάτιο να παίζει κιθάρα ή κάπως να είναι χαλαρός, να μην είναι στο μεγάλο πλήθος ή σε αυτά. Εκεί μπορεί να καταλάβεις ακριβώς ποιος είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Ανδρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ για την ομιλία. Αγαπητοί φίλοι μας ήταν ο Ανδρέας Γκομόζιας, ένας έτσι σεμνός καλλιτέχνης, μπλούσμαν.
αγαπάει το blues και το αποδεικνύει, μας εξήγησε, μας είπε κάποια πράγματα για τους ανθρώπους που δεν είναι ιδιαίτερα, δεν έχουν τρυφήσει ιδιαίτερα στο είδος. Να είστε καλά. Αντρέα, σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ, Φιλία. Ωραία. Λοιπόν, γεια σας.